Hey, τα παιδάκια τι κάνουνε. Πάμε να ξεκινήσουμε εδώ. Για σπιδιά τι κάνετε, SimGamer εδώ. Καλώς ήρθατε, κάνουμε και νυχτερινά live. Πώς είστε, καλησπέρα στα παιδιά στο YouTube και στο Twitch. Τι κάνετε, εδώ καλό ψαράς. Έλα ψαρά μου. Τι κάνετε, πώς είστε παιδιά. Είναι αργά. Γι' αυτό δεν είστε και πολύ, φυσιολογικό. Είναι μία η ώρα το βράδυ. Ποτάρας είσαι. Τι λέει, γεια σου ρε Μαρία, γεια σου Σωτήρη. Στριμάρουμε και στα δύο όπως είπαμε. Λοιπόν παιδιά, παίζουμε σήμερα πρώτη φορά το The Fisher Online. Το παιχνίδι είναι simulator με που έχει σχέση με ψάρεμα. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ωραίο παιχνιδάκι, το οποίο το αγοράζεις από το Steam με 12 ευρώ νομίζω κάνει. Να ξεκινήσουμε ότι είναι simulator ψάρεμα παιδιά, σε ποτάμια και λίμνες νομίζω πρέπει να έχει. Εδώ πέρα να πατήσουμε το Q, το κουμπί Q. Μας βγάζει τα record, τα μεγαλύτερα ψάρια μάλλον που έχουν πιάσει. Εγώ αυτή τη στιγμή παιδιά είμαι στο level 14 και έχω 316 δολάρια. Ήθελα να το κάνω, γιατί το είχα πει και χθες Μαρία, ότι μπορεί να κάνω live σήμερα ψάρεμα. Ήταν να παίξω μόνος μου, λέω γιατί να παίξω μόνος μου, κάτσε να το δείξω και στα παιδιά. Γιατί σχεδόν κάθε βράδυ παίζω, αύριο έχουμε και ρεπουδάκι. Εδώ μας λέει τα ψάρια. Τα καρ παιδιά είναι αυτά που λέμε κυπρίνοι, κυπρίνοι που έχουν τα τέτοια. Έχει ροφός, έχει πέρκες. Γενικά τα ψάρια εδώ πέρα είναι σε αγγλικά, αλλά άμα τα κάνετε μια μετάφραση θα καταλάβετε τι ψάρια είναι, σε ελληνικά. Σχεδόν όλα τα ξέρετε, θα πείτε, α, αυτό είναι αυτό το ψάρι ρε φίλε. Εδώ σε αυτή τη λίμνη τώρα, είμαστε στη λίμνη στην Ουκρανία. Μας λέει εδώ πέρα τι ψάρια έχει. Τι έχουμε πιάσει εμείς. Έτσι. Έχουμε πιάσει καλά ψαράκια. Λοιπόν, εκτός από το Q, μας λέει τα στατιστικά εδώ. Για μας είναι αυτό, πόσα ψάρια έχουμε πιάσει. Και αν έχουμε πιάσει, όταν πιάνεις ένα πολύ μεγάλο ψάρι του κάθε είδος, λέγεται τρόπεϊ. Έτσι, δεν έχουμε πιάσει κάποιο τρόπεϊ, δηλαδή πολύ μεγάλο ψάρι. Καλά θα ήταν, θα παίρνουμε πιο πολύ χρήμα εννοείται. Static Rating, εδώ πέρα μάλλον μας λέει σε ποια θέση βρισκόμαστε. Να πούμε ότι είναι online από την έννοια multiplayer που ό,τι παρουσιάζει μου. Ευχαριστώ CM, ευχαριστώ αγόρι μου. Καλησπέρα. Καλώς τον πυρκαγιά. Αντρίκος είπαμε. Να βάλω καρβούνα. Όχι ακόμα. Κάτσε να πιάσουμε κανένα ψάρι. Να δούμε καν κυπρίνο. Έχει ομάδες που μπαίνεις. Έτσι. Εγώ σε αυτήν την ομάδα μπήκα, μου στείλανε αυτή και μπήκα. Τώρα δεν έχω πολύ καταλάβει τι παίζεται. Και όπως και εδώ πέρα μας δείχνει το προφίλ μας ρε παιδί μου. Έχουμε πιάσει 466 ψάρια παρακαλώ. Το μεγαλύτερο ψάρι που έχουμε πιάσει είναι ένα wild carp, ένα μεγάλο wild. Δεν θυμάμαι τι λέει σε αγγλική. Σε αγγλικά carp είναι το κυπρίνος. Έτσι. Τελευταίο ψάρι νομίζω, είναι το μήκος τους αυτό μάλλον, τα Crucian. Πόσο μακρύ πρέπει να είναι. Γεια σου ρε Ντανιέλ. Γεια σου αγόρι μου. Ωραία, κλαπ. Εδώ τι μας δίνει, εδώ μας δίνει την ομάδα αυτή που είμαι, European Angel. Κλαπ level 4. Ναι. Και βλέπεις εδώ πέρα κάτω αριστερά, να πατήσω πάλι το Q. Όχι, θα πατήσω το Alt, με βγάζει εδώ πέρα το ποντικάκι. Εδώ έχει η παιδιά τι ψάρια πιάνει ο καθένας που είναι σε αυτή τη λίμνη, έτσι. Το Lock, το Club, εδώ είναι μόνο για τα μέλη που είμαι εγώ στην ομάδα. Και εδώ είναι γενικά όσοι πιάνουν και αριστερά πρέπει να είναι η ομάδα που ανήκουν. Και το Level, 35 Level που λέει. Τι άλλο, να δείξουμε λίγο τον χάρτη. Να πούμε ότι γίνεται τουρνουά συνέχεια, δηλαδή μπορεί να σου λέει ρε παιδί μου κάποια στιγμή πιάσε ένα ψάρι ρε παιδί μου, όσα περισσότερα ψάρια μπορείς κυπρίνου λέμε. Για σου ρε πάνω. Λίγα για ψάρεμα φίλε, πότε το sim δεν καλά στη ζωή μας. Ναι ρε φίλε, μακάρι να το μάθουν κι άλλοι Έλληνες ρε φίλε.
Γεια σου Γιώργαρα. Να πούμε τώρα τις πίσες που έχει, παιδιά. Το παιχνίδι δεν έχει βγει, δεν έχει βγει και επίσημα σαν έκδοση 1. Είναι pro-release έκδοση, έτσι. Λοιπόν, ελπίζω παιδιά να βάλουν και καμία λαδίτσα εδώ πέρα, καμία Γιάννενα, καμία Κασοριά να γουστάρουμε. Εδώ τώρα μας λέει το level το δικό μας 14 που είμαστε εδώ. Και εδώ μας λέει ότι αυτή τη στιγμή με άσπρα γράμματα σε ποιες χώρες μπορούμε να πάμε για ψάρεμα. Και εδώ κάτω σου λέει από τι level μέχρι τι level. Δηλαδή όταν ξεκινάς Λευκορωσία. Το Μπέλαρους Λευκορωσία πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Μετά μπορείς να πας Γερμανία, μπορείς να πας Ρωσία. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι Ουκρανία. Έτσι, στο level 15 θα μπορούμε να πάμε Πολωνία. Μετά το level 15 μπορούμε να πάμε Γαλλία. Μετά Ολλανδία, μετά Ιταλία, έχει Σερβία. Ιταλία, παιδιά, κιόλας έχει και λαβράκια. Θυμίζει λίγο ελληνικό ψάρεμα, γιατί σε δίνει καΐκι. Και εδώ σε τσάκα, λαβέρτα, ψαρεύεις. Νορβηγία, Ιράν. Και εδώ πρέπει να είναι, έχει πολύ καλά ψάρια. Και Φιλανδία. Εδώ αυτά ακόμα δεν τα έχουμε. Εμείς ωραία είμαστε Ουκρανία. Έτσι. Εδώ είναι και καλά όταν σε βγάζει σε πετάει κατευθείαν εδώ. Στο σημείο που είναι το χωριουδάκι και καλά. Αν πατήσω το μη εδώ μου βγάζει το map, το χάρτη δηλαδή. Ο χάρτης συνήθως διαβάζεται με συντεταγμένες. Δηλαδή D8 παραδείγματος χάρη είναι το D8 είναι το σημείο εδώ. Καταλαβαίνετε, έχει τις γραμμούλες εδώ. Νομίζω έχει γλυκό νερό, δεν έχω πάει τώρα πιο κάτω. Δεν ξέρω αν θα βάλουν και θάλασσα. Εδώ μας λέει ότι είναι το χωριουδάκι, έτσι. Εδώ με σκούρα μπλε γράμματα, από ό,τι βλέπετε, ή πιο σκούρα, πιο ανοιχτό και τέτοια, είναι το βάθος της λίμνης, έτσι. Είναι το βάθος που έχει η λίμνη. Ο κάθε χάρτης εννοείται είναι διαφορετικός και έχει και διαφορετικά ψάρια. Σχεδόν τα κάρπη και πριν για αυτά, εντάξει, υπάρχουν κάποια σάντα, αλλά υπάρχουν κάποια. Πώς θα λένε, υπάρχουν κάποια ψάρια τα οποία είναι σε κάποιες συγκεκριμένες λίμνες. Ευχαριστώ, Σιέ, ευχαριστώ, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Λοιπόν, εδώ στο αμάξι είναι που πουλάμε τα ψάρια μας, έτσι. Εδώ μας έχει και το καλάθι μας. Το καλάθι αυτή τη στιγμή που έχουμε, παιδιά, είναι είτε για 50 ψάρια, είτε για 40 κιλά. Μας συμπληρωθεί, δεν μπορείς να ψαρέψεις, αλλά πρέπει να γυρίσεις και να τα πουλήσεις. Έτσι. Το δεύτερο που είναι, είναι το shop, παιδιά. Εδώ πρέπει να ψωνίζουμε. Υπάρχει δύο τρόπους. Μπορεί να γίνεις και VIP, το οποίο εδώ πέρα μπορείς να πληρώσεις προσμουτάρι για 30 μέρες 5 δολάρια, για 7 μέρες 1,5. Και σε ανεβάζει το XP παραπάνω, πιο γρήγορα και αυτά, παιδιά. Εντάξει, εγώ δεν το χρησιμοποιήσω ακόμα. Μπορείς να αγοράσεις πακέτα έτοιμα. Ούτε αυτά τα έχω δουλέψει μέχρι στιγμής. Έτσι, αυτό άμα θες να ανέβεις πιο γρήγορα στα level. Εδώ στο shop τώρα ξεκινάς με τα bite που είναι τα δολώματα που έχει σκουλίκια, μάγκον, worm, ψωμί, ακρίδες, αυτό που να είναι αρακάς. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δολώματα που μας δίνει. Στην αρχή όταν ξεκινήσετε εσείς δεν θα σας έχει τόσο πολλά. Όσο ξεκλειδώνετε και ανεβαίνετε level, σας ξεκλειδώνουν περισσότερα πράγματα. Αλλά δεν σας εμφανίσαν τα άλλα simulator που σας βγάζει 500 πράγματα και σου λέει ότι αυτό θα το ξεκλειδώσει στο 18 level. Αυτό θα το ξεκλειδώσει, δεν ξέρεις τι θα σε ξεκλειδώσει στο επόμενο. Γεια σου ρε Νικόλη. Αν βάλω φώτη Ελλάδα θα πηγαίνουμε για ένα. Αν βάλει φίλε Ελλάδα δεν ξεκολλάμε. Εδώ τώρα δεν ξεκολλάμε. Παιδιά, είναι υπέροχο η αίσθηση που άμα παίζεις και βάζεις και ωραία μουσική. Τώρα δυστυχώς λόγω του YouTube δεν μπορούμε να βάλουμε τίποτα, καμιά ροκιά, καμιά τέτοια. Και να έχεις και ένα φιλαράκι δίπλα να ψαρεύεις και να μιλάς και να μιλάς, άκρα και να ψαρεύεις και να πιάνεις. Ξανά άρθρα. Εδώ πέρα είναι τα spoon bite ή τα lures που λέμε. Αυτά είναι πιο πολύ για τη διαδικασία ψαρέματος με spinning. Σε εξηγήσω τώρα τι γίνεται πιο κάτω. Εδώ και εδώ έχει κάποια bite και από εδώ και πέρα ξεκινάνε, εννοώ δολώματα ρε παιδί μου, ξεκινάνε παιδιά τα καλάμια. Έχει τρία είδη από καλάμι, αν και ο τρόπος ψαρέματος που έχει είναι τέσσερις, έτσι. Το πρώτο είναι το float. Το float, παιδιά, είναι το λεγόμενο με το φελό.
Πετάς, πελός, κουνάει, τάκ, σιγώνεις, αρπάει. Στο δεύτερο είναι το spinning. Το spinning είναι αυτό που ρίχνεις στο ψεύτικο το δόλωμα, αυτά εδώ δηλαδή. Έτσι. Και απλά τραβάς ρε παιδί μου σιγά σιγά το τέτοιο και κάνεις κάποιο είδος ψαρέματος, το καλάμι πάνω κάτω και τέτοια. Το τρίτο, το feeder rod, είναι αυτό που λέμε με το βαρύδιο. Που βάζεις βαρύδιο, πέφτεις στο μπάτο, κουδουνάκι, χτυπάει, τακ, τραβάς. Από ό,τι βλέπετε εδώ τώρα, εγώ έχω δύο από αυτά τα καλάμια και ένα από αυτό που έχει τονί. Δηλαδή έχω δύο 8 κιλά και ένα 12 κιλό. Αυτό που σας λέει το stealth είναι ότι μέχρι τι ψάρι σηκώνει, έτσι. Κάτσε να εξηγήσω, θα μου το πεις μετά, φίλος. Μέχρι πόσα κιλά σηκώνει, δηλαδή άμα αυτό σου λέει ότι σηκώνει μέχρι 12 κιλά. Τώρα άμα ένα ψάρι είναι 13-14 κιλά μπορείς να το φέρεις, θα παιδευτείς. Αλλά άμα είναι ένα ψάρι που μου σκάρει 20 κιλά, υπάρχει περίπτωση να σπάσει μπιτονιά ή να μην το πάρεις, έτσι. Με τίποτε. Ή όπως και άμα είναι πολύ μικρό θα έρθει πολύ γρήγορα. Μετά έχει 18 κιλά. Εδώ από κάτω το length που λέει είναι τα 3 μέτρα πόσο μακρύ είναι και το test είναι πόσο βαρύδιο παίρνει πάνω. Δηλαδή πόσο βάρος παίρνει σαν δόλωμα, σαν βαρύδιο, σαν μπετονιά, τα πάντα. Δεν μπορείς δηλαδή εδώ σου λέω από 20 έως 50. Δεν μπορείς να βάλεις, άμα βάλεις ένα μπετονιές σε βαρύδια και αυτά και να ξεπερνάει τα 50 γραμμάρια, δεν θα μπορείς να πετάξεις το καλάμι, το δόλωμα. Μετά έχουμε εδώ παιδιά την κατηγορία Reef που είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι τραβάμε, έτσι. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Σου λέει για πόσα κιλά είναι, έτσι, και τι δύναμη έχουν. Είναι μέχρι 7 κιλά 3. Εγώ έχω αυτό τώρα και πόσα power λέει. Εδώ φυσικά παιδιά όσο ακριβά είναι τόσο πιο καλά είναι τα μοτόρια και πιο δυνατά, έτσι. Μετά εντάχυση πάμε παιδιά στις μπετονιές. Το ίδιο ισχύει και εδώ με τις μπετονιές. Όταν θα φτιάχνετε όμως ένα καλάμι θα κοιτάτε παιδιά να είναι ισόμετρα τα σημεία που έχει πάνω. Δηλαδή δεν θα πας να βάλεις ένα καλάμι που είναι 20 κιλό, μια μπετονιά 50 κιλών και ένα μηχανισμό που είναι 12 κιλών. Θα πρέπει πάνω κάτω να είναι τα ίδια, δηλαδή 20, 18, 19 εκεί πάνω κάτω να παίζουν. Γεια σου ρε Γιώργαρα, καλό βράδυ όλου μου. Μετά πάμε στα hook, που είναι το απλό το hook, το αγκίστρι που λέμε. Όσο πανεβαίνει, teeny, small, medium και big παιδιά, τόσο, δηλαδή άμα θες να πιάσεις μεγάλο ψάρι, πας στο big. Στο medium, στο small, όχι όμως ότι δεν θα πιάσεις και στο small ένα ψάρι που θα πιάνεις και στο medium, έτσι. Τα carp είναι πάλι για τους κυπρίνους και γενικά για είδη carp ψαριών. Το ίδιο ισχύει και εδώ, big, large, very large. Ω, καλώς ο Γιώργαρα. Το G-head, παιδιά, είναι αυτό που χρησιμοποιείται στο spinning, έτσι. Το βάζουμε στο spinning, το ίδιο ισχύει και εδώ. Αυτό εδώ πέρα δεν το έχω δοκιμάσει να σας πω την αλήθεια τι φάση είναι. Κοκκινάκι το βλέπω, τι φάση είναι, λέει offset work hook. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Αυτό έκανε το λάθος παιδιά και το πήρα. Αλλά τι γίνεται, αυτό είναι πολύ βαρύ και θέλει θέλει καλάμι πάνω από 50 γραμμάριων να σηκώνει το δόλωμα. Και εγώ αυτό που πήρα δεν μπαίνει και πάω να το ρίξω και πέφτει μπροστά μου. Κάνω έτσι βου, κλακ. Σας το δείξω μετά. Μετά τα hook που είναι εδώ πέρα αυτά, πάμε εδώ που είναι τα βαρύδια μας, εδώ φυσικά, που από κάτω μας λέει και πόσο βάρος έχουν, 25 γραμμαρίων, 45 μέχρι 90 έχουμε μέχρι σημείς. Πιο κάτω μπορούμε να εξηγηθήσει και άλλα, έτσι. Καλά Γιώργαρα, καλά γόρου μου. Δούλευα φίλε και είπα να ανοίξω ένα λαϊβάκι εδώ ψάρεμα να σας δείξω τι παίζεται. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα finder. Αυτά πάνε στην κατηγορία με τα καλάμια που είναι με τα βαρύδια. Δηλαδή θα βάλεις βαρύδιο ή θα βάλεις αυτό. Αυτό είναι κάτι σαν βαρύδιο το οποίο μπαίνει μια τροφή σαν δόλωμα. Το linder παιδιά είναι αυτό που είναι στην μπετονιά και από ό,τι βλέπετε έχει και κιλά εδώ. Δηλαδή άμα έχεις ένα, εγώ έχω για τα 8 κιλά τα καλάμια μου αυτά τα linder, τα 7,9. Δηλαδή μπορείς εκεί να βάλεις δηλαδή, το δεκάρι. Στο δεκάρι θα βάλω αυτό που είναι 11,4 το καλάμι που έχω. Εδώ πέρα έχουμε τις φελούς, έτσι.
τους φελούς μας. Τώρα δεν ξέρω και πρέπει να το ψάξω τι διαφορά έχει ο φελός που είναι ψηλά με αυτό που είναι χαμηλά. Λίγο με το ροκ έγινε το δάσκαλο που μίλησα, μου είπε ότι παίζει ρόλο και το χρώμα και το ύψος, τη μέρα, τη νύχτα, στο φως, το ψάρι, έτσι. Ωραία, πάμε και από εδώ. Accessorize, εδώ τώρα παιδιά είναι ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο είναι, όταν ξεκινάς, σου δίνει ένα καλάθι, γύρω στα 10 κιλά είναι νομίζω. Ή αυτό είναι το 16 άκυρο, δεν θυμάμαι. Νομίζω 10 κιλών είναι, δεν είναι 16. Καλό είναι να παίρνετε μεγάλα καλάθια, παιδιά, ώστε να μην πηγαίνετε ερχεστέ να πουλάτε τα ψάρια. Να κάνετε μια καλή ψάρια, ρε παιδί μου, και να βγάλετε πολλά χρήματα και να μαζεύετε λεφτά και να ανεβαίνετε και γρήγορα. Γεια σου, ρε Μπιλί. Μετά έχουμε αυτό που είναι σαν βάση, αν και αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό να το πάρετε στην αρχή, παιδιά, γιατί ήδη μπορείς να το αφήσεις το μηχανισμό κάτω, να ξέρετε. Δεν είναι σαν τα άλλα παιχνίδια. Όπως και εδώ έχει βαρύδιο. Ένα λεπτάκι λίγο, Γιώργο, άρα μου να τελειώσω να εξηγήσω και θα μου πείτε, παιδιά, ό,τι θέλετε. Εγώ έχω αυτό τώρα που σας έδειξα, 40 κιλών, 50 ψάρια. Θέλω, επόμενο μου βήμα είναι να πάρω αυτό, έτσι, 90 κιλών, 80 ψάρια. Και μετά πάω πιο κάτω, γιατί εντάξει, είπαμε είναι ακριβά. Accessorize, signal. Εδώ έχουμε τα κουδουνάκια που μπαίνουν. Έχω αυτά εδώ, έχει και ηλεκτρικά, δηλαδή να ανάβει το φως και τέτοια. Εντάξει, δεν σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια να πάω σε κάτι τέτοιο. Και μετά θα πάρουμε κανένα φράγκο περισσότερο, μπορεί. Αυτά είναι τα tournament, αυτά δεν έχω καταλάβει τι είναι ακόμα, πως λειτουργούν. Βέβαια έχω δει πολλά πράγματα τα οποία χρειάζεται, δηλαδή κάπου εδώ. Να το, αυτό βλέπετε. Σου λέω ότι αυτό χρειάζεται 30, αλλά πρέπει να έχει και 5 τέτοια για να το πάρεις. Δεν ξέρω άμα ισχύει κάτι τέτοιο που χρειάζεται. Ή άμα επειδή βγαίνει το τουρνουά, μήπως άμα πιάσεις πολλά ψάρια να μπορέσεις να τα κάνεις, να σου δίνει τέτοια token που λέγεται. Όπως και αυτά δεν έχω καταλάβει. Αυτά πρέπει να είναι κάτι με τα λεφτά. Και εδώ πέρα είναι τα attracts, πως λέγονται, παιδιά, δεν ξέρω, εντάξει, από αγγλικά είμαστε λίγο γρή. Και αυτά είναι κάτι σαν δολώματα τα οποία τα χρησιμεύει σε ψάρια, σε κάρπ και τέτοια. Έχω και τέτοια, σας δείξω. Λοιπόν, είμαστε εδώ, έτσι. Αν πατήσω το γιώτα θα με βγάλει, παιδιά, τι έχω εγώ σαν φώτης, έτσι. Έχουμε τρεις θέσεις εδώ που είναι στο 1, 2, 3. Και έχουμε το καλάθι μας που βάζουμε τα ψάρια. Αυτό που βάζουμε σε βάση δεν το έχουμε αγοράσει ακόμα. Εδώ σου έχει σε κατηγορίες τα δολώματα, τα καλάμια που έχεις εκτός στο fishing ground, έτσι. Δηλαδή μπορεί να τα αλλάξουμε εδώ, να βάλω κάποια καλάμια. Δηλαδή σύνολο έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 καλάμια. Ωραία. Δύο είναι spinning, αυτό δηλαδή που ρίχνεις και τραβάς. Ένα είναι feeder, που feeder είναι και αυτά τα δύο, έτσι. Και ένα ακόμα είναι το float. Εσείς νομίζω ξεκινάτε με float. Νομίζω ότι είναι αυτό το δικό σας. Όταν ξεκινάτε, ξεκινάτε με αυτό. Απλά δεν έχετε αυτή την πετονιά. Από ό,τι νομίζω έχετε αυτή να. Ούτε αυτό πρέπει να το έχετε. Όχι, νομίζω παίζει να έχετε αυτό. Νομίζω έτσι σε ξεκινάει, παιδιά. Έτσι ξεκινάτε, με αυτό εδώ, το οποίο το ρίχνεις κοντά, είναι ωφελός. Το βαρύδιο για το δόλωμα είναι από 0-20. Τι? Δεν πάει πολύ μακριά, για αρχή είναι ότι πρέπει όταν ξεκινάς. Για τα πρόβατα, ναι φίλε, καλώς ο Χριστάρα. Χριστάρα, αύριο μόνο θα σου έρθω, φίλε, μια βόλτα. Πήμε ένα καφεδάκι. Πίσω να είσαι εκεί, Λοιπόν, εγώ στο πρώτο έχω ένα float που είναι το μεγάλο το καλάμι που είναι 16 κιλών. Έτσι. Απλά από ό,τι βλέπετε, παιδιά, το βαρύδιο, το βάρος του δολώματος είναι από 10 ως 22. Αν εγώ τα βάλω αυτό το τέτοιο που σας είπα, το hook, το καλό, και βάλω και αυτό το δόλωμα, βλέπετε ότι ξεπερνάει το βάρος του καλαμιού, του δολώματος. Που σημαίνει ότι η τζάμπα τα πήρε αυτά ή θα πρέπει να πάω να αγοράσω ένα καλάμι
το οποίο το βάρος είναι πάνω από 42 κιλά. Για να μπορέσω να ψαρεύω κάρπα. Αυτά είναι για μεγάλα κάρπα, είναι για 25 κιλά και τέτοια. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε εδώ. Να βάλουμε αυτά που είχαμε. Κάρπ. Και βάλει και ένα καλαμπόκι. Τα κάρπ, παιδιά, συνήθως πάνε σε... θέλουν πολύ καλαμπόκι. Ωραία, εδώ έχουμε το 8 κιλο καλάμι. Ο μηχανισμός που είναι, είναι 12 κιλος. Το βαρύδιο είναι 25. Το λίντερ είναι 7,9. Το μπανάκι μας εδώ. Η μπετονιά είναι 10 κιλή. Δηλαδή βλέπετε όλα είναι κοντά. 8, 12, 10, 8 το λίντερ. Το βάρος είναι από 15 ως 30 και εμείς έχουμε 26 μέχρι τώρα. Θα έχω έρθει μέχρι τις 5 σίγουρα, φίλε. Αυτό είναι το 12 κιλό. Πάμε σε πιο δυνατό μοτόρι με 12 μπετονιά, 12 μηχανισμό. Εδώ ίσως και το βαρύδιο μπορούμε να το ανεβάσουμε, να το βάλουμε. Αλλά νομίζω μετά το 25 πάει 50. Έτσι, και έχουμε τα νουτ. Και hook έχουμε το διάρι. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα έχω μάθει ότι παίζει καλό σημείο. Να πούμε ότι στο παιχνίδι μπορείς να πάρεις και βάρκα, έτσι. Σας δείξω λίγο εδώ πέρα, είτε αυτή τη βάρκα είτε αυτή. Αυτή απλά η βάρκα, από ό,τι βλέπετε, έχει δύο θέσεις εδώ. Όπως βλέπετε, το οποίο, τι γίνεται, συνήθως με αυτές τις βάρκες πας πολύ σιγά και βάζεις τα spinning. Τα καλάμια δηλαδή που τραβάς και δεν χρειάζεται να τραβάς εσύ, πηγαίνεις σιγά σιγά με τη βάρκα και ότι μόλις τσιμπήσει, παρπάζεις. Αυτή είναι πιο πολύ για να μεταφερθείς στα σημεία που θες. Πατάς το εψιλον, σου λέει αν πατήσεις το κάπα ρίχνει την μπετονιά. Τι είναι την μπετονιά, λέω. Την άγκυρα, όπως θα δείτε και δεξιά. Με το κάπα πάλι την ξαναπαίρνεις. Και αν πατήσεις το J. Και με το εψιλον ΑΒ πιλωτάρεις. Έτσι, και πας άμα θες πάλι εδώ, χαμηλώνεις και θα σας βγάλω και την έδειξη εκεί, το ε. Οπ, και ανεβαίνετε πάλι πάνω. Λίγο να το χαμηλώσουμε εδώ, ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα έμαθα ότι παίζει, έχει ψάρια καλά. Θα ρίξουμε τα καλάμι μας λίγο να δούμε, θα ρίξουμε πρώτα το φελό. Εδώ πρώτα σημαδεύουμε με τη μύτη. Πατάμε το αριστερό το κουμπί. Εδώ. Οπα, όχι τόσο. Το κρατάς. Εσάς στην αρχή, παιδιά, θα σας το πετάει έτσι. Απότομα. Το κρατάς. Βάζεις δύναμη. Και το ρίχνεις. Όταν θα ξανατραβήξω με αυτό εδώ, να σας δείξω και λίγο ότι μπορείς να ρυθμίσεις και το ύψος που θα έχει. Έτσι. Το δόλωμε με το φελό. Οπα. Όχι. Πατάμε το ύψιλον και το αφήνουμε. Πατάμε το 2 το κουμπί. Ωραία. Αυτά το ρίξουμε κάπου εδώ. Τέρμα. Ωραία. Και θα μας δείξει και εκεί πέρα κάτω ότι έχει το βάθος εκεί είναι 5 μέτρα. Με τη ροδέλα, παιδιά, εδώ είναι τα φρένα που λέμε, πόσο γρήγορα θα τραβήξει. Αν κάτω, όταν θα πιάσουμε ψάρι, κάτω-κάτω η μπάρα θα πρασινίσει. Αν κοκκινίζει, παιδιά, πρέπει να κατεβάσετε τα φρένα. Γιατί μπορεί να κοπεί η μπετονιά και να χάσετε το ψαράκι σας. Ωραία, πάμε και εδώ καλάμι 3. Το ρίχνουμε και αυτό προς εδώ. Ωραία, πως έσκασε έτσι, ρε. Ωραία, πατήσω μια φορά για να μπουν τα φρένα. Και πατάμε ύψιλον. Τώρα, έχω εγώ κάνα δύο σημεία εδώ που έχει ψαριά. Απλά θα ρίξουμε λίγο εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται. Αν δεν πιάνουμε τίποτα, θα πάμε σε σημεία που σας έλεγα. Άντε, πίπα. Γιώργο, λέγε. Να πάρουμε μια άνασα. Τώρα τα δύο τα καλάμια που έχουμε είναι με καμπανάκι, έτσι, θα ακουστεί. Το πρώτο το καλάμι που ρίξαμε εδώ,
Πρέπει να κοιτάμε το φελό. Επίσης οι μπετονίες έχουν και χρώμα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Παίζει ρόλο το πόσα σαντιμέτρα είναι. Δηλαδή άμα είναι 0,2, 0,25, 0,3. Δώσε, βάλτε φωτιά. Οπα. Ψαρούκλης είναι κύριε. Πώς μπαίνει το multiplayer, πού λες, εδώ. Αυτό είναι το multiplayer, δεν έχει multiplayer. Το multiplayer είναι ότι βλέπεις τους άλλους να ψαρεύουν, έτσι. Δεν βλέπεις άτομο δίπλα σου να ψαρεύει. Πού να χωρέσουν, οπα. Να το παιδιά, να το πετιέτε. Τραβάς δεξί κλικ τώρα. Δεξί κλικ, το σηκώνεις. Καλώς είναι το σχόλιο. Πώς πάει, πώς να πάει. Δεν βλέπεις. Τι λέει. Τι να λέει. Τι να λέει. Καλά βρισκόμαστε να λέμε. Ναι, όντως είναι μια πραγματικότητα. Α, μάγκες. Γεια σου ρε Αποστόλη. Α, μάγκες, αυτό είναι καλό. Βλέπετε τώρα με δεξί κλικ σηκώνω το καλάμι, πρέπει να το σηκώσω, αλλά κάθε φορά που το πατάω πέφτει το καλάμι, που σημαίνει ότι είναι βαρύ το ψάρι. Σημαίνει ότι είναι καλό. Με το shift εδώ τραβάς πιο γρήγορα, αλλά άμα τραβήξεις πολύ γρήγορα θα πέσει το καλάμι μας. Δεν θέλουμε εμείς να πέσει το καλάμι, θέλουμε το ψάρι να το σηκώσουμε ψηλά. Σε να πνιγεί η τσάκα, δεν μπορεί να ανασάνει. Τι εννοείς πως θα μαζεύουμε. Πάλι πατάς το ένα το... Α, με το backspace. Για να μπει μέσα, δεν λες, Γιώργαρα. Με το backspace. Γράφτα κάπου, Γιώργαρα, για να τα θυμάσαι ακριβώς. Και γενικά ρώτησε μου ό,τι θες τώρα που είμαστε στο παιχνίδι. Δες ρε, δες ε. Τίποτε, ό,τι θες, Γιώργαρα. Ρώτα με τώρα, ό,τι απορίες έχεις. Κάτω αριστερά που μας λέει το δεξιά που μας λέει το line, παιδιά, είναι πόσο απόσταση έχουμε η μπετονιά από το καλάμι μας. Να το πετύχετε. Καλό στον Πανάγο. Τσιμπάει Πανάγο εδώ, δες τι θα βγάλουμε τώρα. Ανάψε τα κάρβουνα. Δες κούλι που μας κάνει ρε. Εδώ παιδιά υπάρχει ένα tips. Αν δείτε ότι το ψάρι δεν έρχεται και είναι πολύ πολύ μεγάλο. Πολύ πολύ μεγάλο. Τα αφήνετε κάτω το καλάμι. Πάτε, παίρνετε τη βάρκα. Έρχεστε από εδώ πέρα μπροστά. Και παίρνετε το καλάμι. Και πάτε εκεί πέρα από κάτω από το ψάρι ακριβώς και το σηκώνετε. Ένα, να το πετιέτε. Να το πετιέτε. Απλά εδώ να θυμάστε, δεν θα αφήνετε το ψάρι να πέσει κάτω. Έλα γαμπρέ. Πάμε ένα shift, μόλις πάτησα shift παιδιά να το φέρω πιο γρήγορα. Δες ρε, τι γίνεται ρε ο σατανάς ρε. Καλώς ο Ζήγκο ρε. Καλώς ο Ζήγκο. Δες όπως πετιέται. Τι είναι, κάρπι είναι έβολα. Κάρπι είναι το καλάμι αυτό είναι 8 κιλό για να ζορίζεται έτσι, είναι γύρω στα 5 κιλά. 5 κιλά ψαράκι. 5x30, 6x48, 6. Ω, καλός ο Γιώργαρα. Να το. Ρε φίλε, δάσκαλος είμαι. 6600 παιδιά, καρπάκι. Πού είσαι βρε. Αχ. Το φάω. Δεν είναι σίγουρα. Α, και τώρα που είπα, το φάω. Δεν σας έδειξα το τέτοιο, ρε. Αν πατήσει το Q, εδώ πέρα σας λέει τα quest. Εδώ είναι οι αποστολές που μπορείτε να κάνετε. Και να σας δώσει παραπάνω λεφτά, έτσι. Αυτή η αποστολή πώς θέλει, 17 λεπτά. Ωραία, φίλε, και θέλουμε ακόμα δύο ψαριά. Για να πάρουμε μύδια. Όχι μύδια, πώς είναι αυτά. Κοχύγια, πώς λέγονται. Ζέντερ, 2 κιλά. Αυτό ίσως το βάλω, θα πάμε μετά για ζέντερ. Αυτά είναι πολύ καλά ψάρια, είναι ένα είδος ψαριού σαν πέρκα.
Εδώ τώρα μας λέει να πιάσουμε 63 κιλά ψάρια. Θα μας δώσει 274 δολάρια και 138 XP. Αυτό θα το δηλώσουμε, θα το παίρνουμε και μας μπαίνει εκεί πάνω δεξιά. Λοιπόν, wait, εδώ θέλω να βάλω παιδιά. Κάτσε, κάτσε τώρα, μην χτυπάς, μην χτυπάς τώρα, μην χτυπάς. Εδώ τώρα το Β, για να μας βγάλει το δόλωμα, για να βάλω τη δόλωμα, πάτησε το Β, έτσι. Εδώ νομίζω ότι θέλει bread, άλλο bread. Όπα, όπα, παιδιά, και το άλλο έπιασε. Τι έγινε, ρε Ζήκο. Ρε φίλε, τι είναι αυτό. Ω, μανούλα μου. Οπό. Όστρακα είναι, ναι. Είναι πολύ καλό, ευχαριστώ. Από τη Γερμανία. Hello, Lolo. Yes, very good. Κοίταξε τώρα, μην χάσουμε το άλλο το ψάρι, μαλάκα. Χάσουμε το άλλο, θα σε κυνηγείς, αλλά. Ρε, θα σε φάω το λαρίγκυρα. Ρε, πού είσαι. Παιδιά, είναι πολύ βαρύ αυτό. Παίρνει πάνω από 15. Δεν έρχεται, ρε. Τώρα ναι, ρε Γιώργα, ένα δεκάρικο κάνει το παιχνίδι. 10 ευρώ. Επίσης σε άλλα παιχνίδια που είναι έτσι με ψάρεμα είναι το Fishing Planet, είναι το Russia Fishing και τα δύο εκείνα είναι free. Αλλά ρε παιδιά, για να ανέβεις εκείνα πρέπει να ανέβεις παπάδες. Θα φας όλη τη ζωή σου. Ωραία φίλε. Ωπα φίλε. Θα χάσουμε το 12 κιλά παραπάνω εγώ λέω φίλε. Όχι, τα φρένα δεν έχω πρόβλημα, δεν πάνε τέρμα αγωνία. Κοίταξε ρε φίλε, τα φρένα που τα έχω. 14 τα έχω. Έλα, έλα πουλάκι μου. Μου φαίνεται θα πάρει τη βάρκα. Θα πάρω τη βάρκα να σας δείξω. Θα φάμε όλη τη μέρα εδώ. Λοιπόν, κάτσε να πάρει τη βάρκα. Έρχομαι εδώ. Έλα. Πάμε πίσω. Πάμε μπρος. Πήγαμε. Πού με πάει ρε. Άντε ρε. Ανάγια σου. Μπροστά. Βουρ προς το ψάρι. Το χάσαμε. Όχι, δεν το χάσαμε. Δεν ξέρεις πως έρχεται. Πού μπορεί. Δεν ξέρει παιδί μου, και ο Μίχ. Όπα κάτω είναι. Να το πετύχετε. Όχι, δεν τα άφηνα. Ναι, φίλα, γιος και πόσο θα κάνεις να το φέρεις. Από κάτω είναι τώρα. Λίγο ακόμα να έρθει. Γεια σου ρε Γκόγκο. Βάλε βίτσι, να το, να το, να το. Πετιέται 14-15 κιλά μάκες.
15 κιλά ψάρι. Πήγαμε. Πάμε, πάμε, γιατί έχουμε το άλλο. Ωραία είναι αυτά. Ξανά της. Πήγαμε. Μικρό είναι εκείνο για να βαρέει ακόμα. Ω, τα βατικά δεν είδαμε. Πατάμε 3 τώρα. Για να δούμε τι έχουμε. 8 η ώρα είναι. Ανάψουμε και κανένα φως με το πι. Στην Ουκρανία είμαι. Γεια σου Αλέξανδρα. Καλή ψαριά να έχουμε. Χωράει, χωράει. Πόσο ήταν παιδιά, 15 κιλά ψάρι. Είδατε πως μεγάλωσε το καλάθι, το δεχτήκαμε πως φουλάρ. Τώρα που είναι βράδυ, κανονικά πρέπει να πάμε παιδιά για spinning. Έχει μια γαβάτζα. Άντε γεια. Που βγάζεις κάτι ψάρι, αυτά που σαν είδος πέρκα που λέμε. Είναι μικρά, να σου δίνουν πάρα πολλά, πολύ καλά λεφτά. Άντε αν πιάσει ένα ψάρι εκεί 3 κιλών, είναι σαν να πιάσαμε ένα 15 κιλό. Θα βγάλουμε για αυτό το ψάρι, μάλλον εκείνο το Golden Crucian θα το χάσουμε, ρε γάμα. Τα μπίδια. Τι είναι αυτό, Carp πρέπει να είναι μικρό αυτό. Καρπάκι. Wild Carp, 3 κιλά. Fake. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε εδώ. Εδώ δεν πιάσαμε τίποτα. Πάμε για spinning, παιδιά. Πάμε γιατί είναι η ώρα τέτοια, το βράδυ και με ομίχλη πιάσουμε ψάρια εκεί. Α, κάτι, ένα άλλο κόλπο που ήθελα να σας δείξω. Πάνω πάνω αριστερά βλέπετε κάποιες συνταγμένες, είναι συντεταγμένες κιόλας παιδιά. Δηλαδή από τώρα στο σημείο, αν θέλετε να ψαρέσετε σε αυτό το σημείο που είμαι εγώ, μπορείτε να πάτε στο σημείο 95-88, είναι ακριβώς το ίδιο σημείο. Ναι, άμα πιάνετε μεγάλο ψάρι, καλώς ο Γιώργαρα. Εδώ που σας είπαμε το φελό, αν πατήσεις το ρο, σας βάζει τα βαθικά, δηλαδή τι βάθος έχει ο φελός με το αγκίστρι, έτσι. Άμα τώρα είσαι σε ένα βάθος που έχει ένα μέτρο, δεν θα πάτε να το βάλετε, πατάτε ρο, 3,5 μέτρα, θα πατώσει. Άμα είναι ένα μέτρο, το βάλετε μισό. Άμα είναι 2 μέτρα το βάθος, το βάλετε 1,5 ή 1 και στα 1 έχει ψάρια. Θα το βάλουμε 1,5. Ωραία, πάμε να πάρουμε τη βάρκα μας. Ωπα, άλλος για τη βάρκα. Άλλος. Πάμε. Βούρτς μηχάνες. Στο σημείο που θα πάμε τώρα νομίζω είναι 95-53. Ναι, ναι, Γιώργο, είναι και στο YouTube το βίντεο. Ωραία, φίλε, εδώ δε σκηνικά. Και εδώ μέσα έχει καλά ψαράκια, εγώ. Παιδιά, για φανταστείτε, στην Ιταλία τι έχει να γίνει με τα λαβράκια. Θα πάμε λαβράκι. Έπιασα λαβράκι, Ζήκο. Τίποτε και οργανά. Τι άλλο κόλπο να σας δείξω. Θα κοιτάτε να ρίχνετε κοντά σε φυτά, σε νούφαρα που είτε κύπαζε αυτό το ψάρι. Λοιπόν, κάπου εδώ είναι το σημείο μας. Όχι, κάπου εδώ είναι το σημείο μας. Ωραία, πάμε συντεταγμένες σε 93-53 για ζάγκια. Πάμε κάτσα να το ισχυώσουμε εδώ. Ωραία, 53. Οπα. Εδώ κάπου είναι. Όπα. Εδώ πέρασα. 53.
το σατάνα, εδώ δεν σε με κάνει. Όπα, εδώ. Ας το δω. 52-52, εντάξει τώρα. Θες να μην κάνει, ρε. Ελίτα τρία. Οπα, πες. Ελίτα τρία, πάνε ελίτα τρία. Και χαχτε. Τα χαθείς. Αλήτη. Λοιπόν, το δέντρο το βλέπετε εκεί. Το δέντρο, όπως και στο map, εδώ. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα, παιδιά, το spinning. Εγώ θα βάλω το 15 κιλό, άμα έχετε εσείς και πιο μικρό, βάλτε και πιο μικρό. Τα ψάρια εδώ πέρα, αυτά, τα συγκεκριμένα, είναι μέχρι 5-6 κιλό. Λοιπόν, πάμε εδώ. Το βάλαμε στη θέση εδώ. Πάμε να το ρυθμίσουμε λίγο. 15, 18, 12, ωραία. Πάμε να το βάλουμε, αυτό δεν το θέλουμε τώρα, θα το βάλουμε ένα jethead 2.17 side 2 medium και το jethead το twin north 2 των 7 γραμμαρίων και το, 12, και το 12 γραμμαρίων παίζει, αλλά αυτό είναι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να το βγάλουμε. Ωραίος. Τώρα σας δείξω και πως γίνεται, παιδιά, το spinning. Το βλέπετε το δόλωμα όπως είναι. Ωραία. Σημαδεύουμε εδώ. Α, σημαδέψουμε προς τα εδώ. Όλα αυτά εδώ πέρα, το σημείο από εδώ στο δέντρο, έχει αυτά τα ψάρια. Πάμε. Τέρμα. Ρίχνουμε. Περιμένουμε να πέσει. Να πάει πάτο. Πα, πήγε πάτο. Πας λίγο δεξιά το ποντίκι εδώ, αρχίζεις και τραβάς και με δεξί κλικ κάνεις το, το συγκεκριμένο λέγεται jet quitting. Το κάθε δόλωμα, παιδιά, κάνει δικό του, το κάθε ψεύτικο δόλωμα κάνει δικό του τρόπο ψαρέματος. Υπάρχει το step by step, το jet quitting. Υπάρχει ένα άλλο που το σηκώνεις πολύ απότομα και το ρίχνεις. Η δουλειά στο spinning, παιδιά, είναι αυτό. Ρίχνεις, τραβάς, μέχρι να πιάσεις. Αυτό τι υποδηλώνει? Υποδηλώνει ένα ψάρι το οποίο και καλά. Το spinning τι σημαίνει? Πόσο βλέπει το ψάρι, παιδιά, το spinning, τον τρόπο ψαρέματος. Σημαίνει ότι και καλά είναι ένα ψάρι το οποίο έχει τραυματιστεί και προσπαθεί να βρει διέξοδο, να πάει κάπου να κρυφτεί και να κάνει. Και όταν τα ψάρια βλέπουν ένα άλλο τραυματισμένο ψάρι, τον ορμάνε και το τρώνε. Λοιπόν, πάμε δεξιά εδώ. Το ρίξαμε κάτω το. Αλλά μας πρέπει να είναι κάτω. Δεν πρέπει να είναι ψηλά όταν τραβάμε, για να μην ενοχλούμε τα ψάρια. Μην κάνουμε πολύ. Πώς το λένε. Η μπετονιά να μην ενοχλεί το νερό. Ωπα, να το, παιδιά. Οπα, το πιάσαμε το πρώτο. Δηλαδή πως έπιασε. Υπάρχει ένας τέταρτος, παιδιά, τρόπος ψαρέματος που λέγεται fly, το οποίο δεν το ξέρω ακόμα. Και γι' αυτό το πήρα αυτό το παιχνίδι, να σας πω την αλήθεια. Με το δεξί κλικ σηκώνεις το καλάμι πάνω, με το αριστερό τραβάς το μηχανισμό και με το shift τραβάς πιο γρήγορα. Αυτό το ψάρι τώρα είναι γύρω στα 2 κιλά. Για να δούμε. Έλα, πλάκι μου. Έλα. Έλα. Άντε. Όρθιο. Τσούζα. Να τα, να τα, τα καλά. 5400. Τέτοια θέλω. Τέτοια δώστε μου. Να τα φάω. Τέτοια, τέτοια θέλω. Τζάγκερ. Αυτό, παιδιά, τώρα κάνει σαν να πιάσαμε 20 κιλά κάρπ, κυπρίνο.
Και τι είναι, 5 κιλά. Λοιπόν, τέρμα δύναμη. Λίγο δεξιά το καλάμι μας, εδώ κάτω το καλάμι. Τραβάμε. Δύο κλικ. Βλέπετε, μόλις πάει να σφίξει το καλάμι μπροστά στη μύτη, τραβάω δύο κλικ. Να το, οπα. Παιδιά, μα βρείτε σημείο που θα πιάνετε με spinning και είναι τέλειο. Πως ποταμό λάβακος. Δεν ξέρω, εγώ στο Ζάμπερ, πως λέει Ζάγκερ, πάτησα μετάφραση, μου το έβγαλε ένα είδος πέρκας, μου λέει. Έχει και πέρκες εδώ, έχω πιάσει αλλά το Ζάντερ. Ρε το Ζάμπερ. Ζάντερ. 2 κιλά. Καλώς. Πάμε λίγο στα πιο βαθικά. Εδώ, παιδιά, αυτά τα ψάρια τα πιάνει συνήθως βράδυ μέχρι 3 η ώρα, από τις 9 μέχρι στις 3. Γουστάρω. Γουστάρω να χορεύω. Μπουζνίτσε βάτζα ήχτ. Έκανα βλακία όμως. Έπρεπε να πάω να ξεφορτώσω το καλάθι. Σαν άρθος εκεί όμως. Μην αγχώνεσαι. Είναι τζαραμπέτικα, ε. Νομίζω ότι πέρα το μεγαλύτερο που έχω πιάσει είναι 6,5 κιλά. 3 κιλά, μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι, Ζήκο. Οπα. Ξεχάσαμε να κάνουμε αυτό. Κάπου είχα δει με για Ζάγκερ. Όχι ρε φίλε, το χάσαμε ρε. Έτα τσιμπα. Ναι, το χάσαμε. Είχε εδώ για Ζάγκερ. Πώς δεν την πήραμε την προσφορά εκείνη τώρα. Πώς το είπες, ποταμό λαβροκοπέρκα. Από όπου φίλε δεν μπορείς να στραβολίζεις το στόμα σου. Βλέπεις τώρα, άμα δεν αυτοσυγκεντρώνουμε, το χάσα το ψάρι. Θες να βρούμε τίποτα εδώ στα ρηχά. Πα, όχι. Όχι. Λοιπόν, κάτσε ρε, μετακινήσαμε αυτό. Ρε φίλε, εδώ πώς ήρθαμε εμείς. Όχι ρε φίλε, δεν έχω βάλει άγκυρα. Σατανά. Και 104, ναι ρε φίλε. Είναι βαλάγκυρα ρε. Είπαμε 93. Σώμα ρε φίλε, είχα πάει τόσο μακριά. Ωπα, εδώ έτσι. Αναγιά σου. Πάμε. Σε γαμπρέα.
Μετά που ξημερώνει πας πάλι για κάρπο. Και γεμίζει, σιγά σιγά γεμίζει το σακόλ. Γεια σου ρε μπλακό. Εγώ είχα πάει διακοπές και είχα πιάσει δύο ψαράκια και πέθανα. Τα πήρες μαζί στο σπίτι. Όταν εννοείς πέθανα, γιατί άμα τα πιάσεις και πονάζεις μουσχάρι και τα φας. Πάνω τα πήρες εννοείς. Τα γυάλα και έτσι. Φίλε, πρέπει να πας σε τέτοιο, όπως θα λένε, εκεί πέρα που πουλάνε ψαρί, να πεις τι, να σου πούν τι είδος είναι, πώς μπορείς να τα κρατήσεις. Άμα ήθελες να τα κρατήσεις, δηλαδή. Το καλό με το spinning, αυτόν τον τρόπο ψαρέματος, είναι ότι ρίχνει στραβά, ρίχνει στραβά. Εντάξει, κάθε φορά παιδιά μην περιμένετε. Θα ρίξει 10 φορές, είσαι 4 άμα πιάσει, θα είσαι ευχαριστημένος, έτσι. Φίλε. Εδώ τώρα θα πιάσουμε. Πρέπει να πιάσουμε. Δύο χτυπήματα θέλει. Γρήγορα. Ο χυμός φτάνει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι φτάσει πάτο. Θα δοκιμάσουμε από μία φορά και θα πάμε λίγο πιο μπροστά, μήπως έχουν αλλάξει από τα update. Γιατί τι κάνουν αυτοί, άμα και καλά πέσει σήμα ότι υπάρχει σε εκείνες τις τεταγμένες ψαριά και αρχίζουν και πιάνουν όλοι, αρχίζουν και αλλάζουν τις τεταγμένες, έτσι. Το σημείο είναι περίπου το ίδιο, αλλά παραδείγματος χάρη τώρα εγώ πιάνω 93-53, μπορεί να τα αλλάξω να το πάνε 103-58. Αυτό είναι καλό, παιδιά. Αυτό είναι καλό, Ζήκο. Φυσικά υπάρχουν βροχές και τέτοια. Φεγγάρι. Δεν ξέρω, γενικά τα παιχνίδια fishing με ψάρι, παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολύ, με χαλαρούν πάρα πολύ. Ειδικά αν παίζεις και με παρέα και σας είπα, δηλαδή βάζεις και καμιά ροκιά να ακούσεις κάτι τραγούδια που γουστάρεις, γιατί με θες κυρά μου, γιατί με ψαράς. Είναι ωραία. Α, να το ζω. Τώρα το πιάσα. Σαν να έρθω. Δες, δες όπως γυρνάει. Λάγα μπρε. Λάγα μπρε μου. Οπα. Ζάγκε. Ζάγκε. Γεια. Φραγκφούρτα. Πού ρίξαμε ρε παιδιά, εδώ. Οπα, οπα. Τι ρίχνω. Τι ρίχνεις, Ζήκο. Γεμίσαμε. Πάμε να πουλήσουμε και θα δείτε τώρα, παιδιά, τις διαφορές στις τιμές. Γέμισε το καλάθι μας. Μαζεύουμε. Κάπα. Τζέι. Βάζουμε μπρος. Πάμε εδώ. Βλέπετε η σημαία εκεί. Πού θα πάμε εμείς τώρα. Θα πάμε εδώ. Εδώ και θα περπατήσουμε εδώ. Και θα έχουμε και τη βάρκα μαζί τώρα. Είχε κι άλλη βάρκα εδώ. Τι βάλανε τη βάρκα, ρε. Τι θυμάμαι από εδώ.
μας πάνε και άλλη βάρια στα καλλιά. Πρέπει να μας βγάλει το κουμπί ε εδώ. Ωραία, κατεβήκαμε. Πάμε τώρα στο χωριτάκι να πουλήσουμε τα ψαράκια μας. Τόσο προλάβουμε το βράδυ να πάμε για... για κανένα ζάγκερ ακόμα. Να πάμε κανένα φράγκο. Ωραία, ήρθαμε εδώ. Fishing trade. Έχουμε πιάσει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ψάρια. Αλλά τι γίνεται, παιδιά, είναι μεγάλα τα ψάρια. Το ένα το 14 μας τσάκισε, μας πήρε σχεδόν όλο το βάρος. Βλέπετε παιδιά, έχουμε πιάσει ένα 6,5 το ζάγκερ και έχουμε πιάσει και αυτό που είναι 14 κιλά. Και το ζάγκερ κάνει 39 φράγκα. Το ζάγκερ το 10, το 3 κιλό, ούτε το 3 κιλό, το 2,700 το ζάγκερ κάνει όσο κάνει το κάρπ το 6,5. Μια σχέση. Ωραία, πάμε 150 φράγκα βγάλαμε. Μπαμ μπαμ. Στον αέρα. Πού ήμασταν, από εδώ ήμασταν. Βαρκούλα 93-53. Πάρουμε αυτήνα. Πάρα αυτήνα. Το ίδιο είναι. Εδώ είμαστε, 94. Καλά είμαστε εδώ. Πάμε, ένα. Τα καμπάμε. Τώρα ξέρετε μπορεί να μας παιδεύσει. Άλλα γαμπρέ. Έλα. Give me Zagger. Zagger ή Zander. Τσάγκαμε Zander έγινε. Σαρδέλα παντρεμένη. Και παντρεμένη, πες και χωρισμένη γιατί θες σαρδέλα να είναι. Yo. Say yo. Say yo. Α, μας παιδεύσεις τώρα. Να, το θα έρθει. Είναι μέχρι να πάρετε το κολλάι εδώ. Όχι, το χάσαμε εδώ. Κάτσε λίγο να δούμε πάλι. Ωραία, θα πάμε λίγο προς εδώ. Το δέντρο που είναι. Να το. Ωραία. Δύο κλικ. Τραβάει. Έλα, ωραία. Είμαστε 98. Α, πάλι ήρθαμε μπροστά, ρε.
ξεχνιέμαι. Ξεχνιέμαι το μεταξύ και πατάω συνέχεια το... Το W και πάει μπροστά... Πάρκα, βλέπετε πάλι φύγαμε. Πρέπει να το βάλω μπρος. Με έτσι να το βάλεις άγκυρα. Φέρνει ψαράγκια. 57 πες πήγε. Κοιτάξτε που μας πήγε ρε. Πού είμαστε και πού δεν πήγε. Εντάξει, την έβαλα την άγκυρα τώρα. Άστο να πέσει κάτω, είπαμε. Αρχίζουμε να τραβάμε. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Εδώ υπάρχει περίπτωση να μας πιάνει και μετά το απόγευμα, μέχρι τις 6. Από τις 6 το απόγευμα και μετά. Ζάντερ λέγεται. Σαν άρθρο Ζάντερ. Τι αυτό ήταν. Λεφτά μας πίσω. Όπα. Όπα, όπα, όπα. Όπα, και είναι και καλό. Να το πετιέτε. Οπ, οπ, οπ. Άκου, άκου, μηχανισμός. Μια. Μια. Έλα, έλα, έλα. Καμ, καμ. Καμ του ντάδι. Come to daddy. Καλά φίλος. Dobre, dobre. Dobre. Dobre, έλα. Come. Oh. Oh, yeah. Oh yeah, man. Ουφ. Δύσκολο ήταν αυτό. Τελευταία στιγμή ήταν αυτό όμως, μάγκες, είδατε. Άρα αυτό τι μας λέει, μην εγκατάλειψεις ποτέ. Πάντως και με το 10 κιλό το καλαμάκι μια χαρά έρχεται. Απλά θα δυσκολευτείτε περισσότερο, έτσι. Καλό βράδυ, Ντανιέλ. Να είσαι καλά, φίλε μου.
Εν τω μεταξύ, πότε ήταν χθες το βράδυ με τον Ροτ έγινα. Έπαιξα λίγο ρε παιδιά και έχασα δύο ψάρια που ήταν πολύ μεγάλα. Θα πάω πάλι σε γυρίδι για το σημείο μου. Κρίμα ρε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πάλι. Λοιπόν, θα ρίξω ανάμεσα. Όχι. Εδώ. Θα δοκιμάσω λες λίγο τα φρένα. Δοκιμάσω λίγο τα φρένα να τα χαμηλώσω. Τα φρένα, το τράβηγμα. Όχι, δεν είναι εδώ. Ναι, να το πάμε 1.30 θέλω. Πάλι με το ρότο κάνω αυτό. Θα ρίξουμε άλλες δύο προσπάθειες και θα πάμε πάλι για κάρπ. Θα ρίξουμε μία εδώ στα βαθιά. Ας το να πέσει, πάμε. Ωραία, και πάμε. Όχι. Θα δοκιμάσω και μία σαβορίγωρα στο 40. Εμείς είχαμε 35 στην αρχή. Πάμε. Μια τελευταία και πάμε παιδιά για... Άμα πιάσει, θα ξαναρίξουμε, αν δεν πιάσει. Μόνο που πιάσαμε το 40, το 6,5 κιλά. Το σατανά ρε, τον είδατε που σπίδιξε. Ξανάρθω. Θα ξανάρθω ζήτω, πάμε. Λοιπόν, το επόμενο σημείο. Ένα σημείο λένε ότι είναι καλό εδώ. Που ρίχνεις προς τα εδώ. Εγώ ένα καλό σημείο που είχα βρει παιδιά. Ήταν εδώ. Λοιπόν, σκονάγυρα. Okay. Βάζω μέσα αυτό.
Όχι εκεί, ένα καλό σημείο ήταν είναι εδώ. Εδώ είσαι κάπου, κάπου έχει μια τέτοια εδώ. Να το πετύχετε. Και πες μας δεν μας αφήνεις τώρα να βάλουμε την βάρκα εδώ. Εδώ βγήκαμε τελείως. Έξω και δεν μας αφήνεις. Πρέπει να την βάλουμε εκεί λέει. Σατανά. Ωραία, σου πάμε με τα πόδια. Τι να κάνουμε ρε Ζήκο, θα πάμε με τα πόδια. Κάτσε να σβήσουμε. Όχι, πώς το θέλουμε. Λοιπόν, και εδώ μέσα είδα ένα καλό μέρος. Και εδώ φαίνεται καλό. Αλλά εγώ αυτό που είχα βρει είναι εδώ. Εκεί. Στο βάθος έχει καλά ψαράκια. Τα οποία τα ψαράκια αυτά τα βρίσκα. Πάμε να δούμε λίγο. Εδώ. Ου, είναι βαρύ ρε. Το βλέπετε που κοκκίνησε. Τι είναι 32 μαστάκησες. 32. Χωρίς λίτερ. Όχι. Είναι 6 κιλά. 6 γραμμαρίων είναι. 6 να φάσω. Πάμε να βάλουμε τροφή. Γιώ, έλα μάνα μου, πού είσαι μάνα γιώ μου. Πού είσαι εδώ διδάσκω. Το ρίξα. Βούτα. Λοιπόν, το 3, τι έχει εδώ. Ωραίας. Το είναι ωραίο σάστο. Δοκιμάσουμε τίποτε κανένα από αυτά, λες. Πάμε ένα κορ. Από αυτό εδώ το μοτόρι έχω ένα παράπονο, δεν πάει πολύ μακριά ρε. Και εδώ παιδιά θα πάμε όχι με spinning. Πάμε με... πρέπει να το βάλουμε μέσα για να το αλλάξουμε. Πάμε εδώ με φελό. Έχουμε carp. Ναι, και θα πάμε να πάρουμε ένα... εδώ είσαι. Πάλι ρε φίλε. 6 γραμμαρίων. Αυτό που είναι πολύ μεγάλο, ε. Εδώ έχουμε ήδη λέει 17 κιλά, γιατί αυτό... Α, 17 κιλών είναι αυτό ρε μαλάκα. Ναι, κάρπ. Ένα. Να δοκιμάσω ένα σάλμον. Με σάλμον ρόε, πώς το βλέπεις τώρα έτσι. Βλέπεις fish of lake. Static. Όχι, record κοιτάς. Ωραία, εδώ έχει βάλει με bloat αυτός. Brim έχει βγάλει με χαρακά. Cranberry,
Α, στράμπερι, α. Οχτώ κιλά ρε φιλάδες. Ρασπάει κοχή. Βλέπεις εδώ το δόλωμα που έχει πιάσει έτσι. Κατέικα. Load warm ακόμα δεν μας έχει ξεκλειδώσει. Μάγκον. Προφός είναι αυτό. 36 κιλά ρε φιλάδες. Silver carp. Wild. Θα πάμε με τέτοιο. Θα πάμε με ρακά και εδώ. Ωραία. Ωραία φιλόφελος. Ας το κάτω τώρα. Καλά, καλά ρε Μαναγιώ, καλά γορμό, εσύ, τι κάνεις, πού σε βρίσκουμε. Και έχουμε να τα πούμε, όλα καλά, πώς είσαι. Δουλειά τι λέει. Με θεματάκι όμως μας δημιουργεί κύμα. Όχι κύμα, βλέπετε έχει ρεύμα. Οχ. Πιάσει κιόλας ρε. Όπα, όπα, όπα. Ωραία, ακόμα μία. Να το, πετιέται. Πω, 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 αυτά τα γουστάρω. Τα γουστάρω, καλά ρε παιδάρα. Μία βόλτα ήμουνα. Τα τουζάκια και τρώω και σε βλέπω την καλύτερη δουλίτσα. Ήρεμα τώρα, έχει πέσει. Ωραία ρε φίλε. Και ουζάκια από ωραία φίλε, σας βλέπω. Πού εμείς. Γεράσαμε. Ποιο έπιασε. Καλά μη δύο. Τι είναι αυτό ρε. Για να δούμε. Silver Carp White. Ωραίο ψαράκι. Ψαράκι. Καλό, καλό. Πάμε να δούμε τώρα το άλλο τι κάνει. Το 2 τι έπιασε. Θα το ρίξω εκεί πέρα που έριξε και το άλλο φίλο. Πρέπει να είναι καλή. Άμα βάλεις ένα μεγάλο βαρύδι κάνει τίποτε. Δεν μπορώ να βάλω μεγάλο βαρύδι. Αυτό λέω πάνω. Καλώς ο Γιωργάρα. Πού είσαι ρε Γιωργάρα. Πού είσαι ρε Μίγιο. Τι λέει φιλάρακι. Δεν μπορείς να βάλεις μεγάλο γιατί το καλάμι μου πάει μέχρι 25 κιλά πάνω σου χαρί. 25 γραμμάρια βαρύδια. Πρέπει να πάρω πιο μεγάλα χαλάμια, αλλά τα μεγάλα χαλάμια είναι και πιο ακριβά τσάκαλε. Ενός κιλού. Κάτσε λίγο να δω εδώ. Τι αγκίστρια έχω. Βλέπεις εδώ σου λέει από 15 έως 30 και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ήδη σε 27. Χουκ, να βάλω ένα τριάρι. Θα δοκιμάσουμε αυτό. Ας ρίξουμε προς τα εδώ. Χλα. 2 μέτρα λέει. Δέσε το σατανά. Άμα
Κάτσε λίγο να δοκιμάσω κάτι εδώ. Εδώ είναι λέει στα 2 μέτρα. Μήπως κατεβάσω τα βαθικά του λίγο. Μία, μία θα κατεβάσω τα βαθικά. Κατεβάσω τα βαθικά και θα βάλω και έχω ένα καλό δάλωμα εγώ εδώ τώρα. Πού είναι ρε. Πού είναι ρε. Α, κάτσε λίγο. Του είχα. Κάρπλε, σου λέει. Του βάλω ένα κάρπε 2. Να το. Ου, σι. 29 πάει ρε φίλε. Τόσο βάρη είναι. Είναι εκτός αν δεν βάλουμε λίντερ. Όχι, πάλι. Όχι. Δεκαεφτά, άρα παίρνει εδώ ένα πεντάγραμμο. 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 Μηδέν γραμμάριο είναι εδώ. Ένα bloat. Αλλά εδώ το bloat λέει πρέπει να έχει hook νούμερο 2. Άλλε μωρέ, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Άσε εδώ. Ναι, γι' αυτό που ήθελα να κάνω δεν το ήθελα, δεν το έκανα, να κατεβάσω τα βαθικά. Πειράζει. Το 3 δεν βλέπω να πιάνει τίποτα. Άρα εκείνο που έχουμε βάλει είναι παπάς. Α, καταρχήν έχω... Πάμε λίγο hook εδώ και πάμε και λίγο... Αυτό παίρνει. Ω, να το παίρνει. Παναγιά σου. Απλά είναι κακό έχει αυτό το καλάμι. Ο μηχανισμός πρέπει να φτιάξει και όχι το καλάμι. Δεν μου πάει με μακριά το δόλωμα. Ναι, ναι, φίλε, μ' άρεσε πάρα πολύ. Γεια σου, ρε Γρηγόρη. Α, το 2 έπεσε. Δεν έχω νομίζω και τη βάρκα εδώ κοντά, ε. Να το, πετιέται. Εντάξει, πρέπει να είναι καλό και το άλλο, γεια σου ρε Φάντη. Κουτσομούρα. Κουτσομούρα, κουτσομούρα. Άλλο ένα καλό εγώ τώρα. Το Στάρ, κουτσομούρα. Πες τώρα ο σατανάς ρε, βαρύ είναι και αυτό. Κάτσε πέ, μάγκες να το κουράσουμε τώρα λίγο, θα κάνουμε λίγο. Πώς το λένε, στρατηγική, τραβάμε λίγο, φύγουμε. Τώρα τι γίνεται, θα τα αφήσω το δεξί και θα τραβήξω από το. Ναι, και μόλις φτάσω σε αυτό το σημείο, ξανά σήκωμα. Τράβηγμα, θα σε γιώσω.
Κάμψη σα έχω τώρα. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ωραία σου πάλι. Άγινε να έρθω. Να το, τον κούρασα κιόλας. Ψηλά τώρα, αφήνουμε. Τα κοράκια τι φωνάζουν εκεί, ρε. Φίλε, το έχω κάνει τεχνική τρελή, ε. Έχει ζαλιστεί το ψάρι. Δεν ξέρω πού τι είχε έρθει. Το χορεύω, παίζει και η μουσική από το βάθος. Κάτσε λίγο, να τη βάλω τη μουσική. Είναι. Βάλω λίγο ακόμα. Έτσι πρέπει. Αναγιά σου. Τραβάς. Οπα, 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 οπα. Αχ, τον κούρασα. Έλα τσάγαλε. Τσάγαλε, χορεύουμε τώρα. Σε γεια σας το κορμί. Dancing with the fish. Βαράει τσάγαλα. DJ. Το χέρι εδώ που είναι, φαίνεται εδώ. Έτσι. Τι κάνω ρε. Ωραία, δεν είμαι καλά. Με ξέρει αυτή τη κομματάρα είναι που έχω ρε φίλε. Βάλουμε αυτό το ψάρι έτσι. Πάλι διάσημο θα γίνει αυτό το τραγούδι. Το βλέπεις. Τίποτα, τον έχω λιώσει. Τον έχω λιώσει τώρα. Tadex for Tisfo DJ Tisfo. Παίζει ο τσάκαλος. Αλλαγές. Το ότι θα άκουγα αυτή τη μουσική, θα ψάρευα ο σιμουλέτρο παιχνίδι στα 39 μου και θα πίνα και τσάι, ξεπερνάει μαγιο σου. Θα είναι άρθρο. Αυτό θα το κάνουμε τώρα εμείς με τον Ζήκο. Θα είναι άρθρο. Ζάρο, τι έγινε με το φελό, πνίγηκε. Έλα ρε κουμπάρε, άντε, δεν έχω και τη βάρκα. Τσάκα τσάκα να πάω να το φέρω. Έλα. Έλα πουλάκι, μάτε. Ποιο είναι το δεύτερο, το γαλάμι είναι αυτό, άντε να είναι 8 κιλό αυτό. Τι λέω εγώ. Τι είσαι, ο δάσκαλος, μαλάκα, teacher. Teacher είμαι. Teacher, θα σου λέω, teacher, teacher. Αυτό πήγε καλά.
Αυτό πήγε καλά. Κάτσε λίγο να δούμε τώρα. Τι γίνεται εδώ. Ζει, πέθανε. Το φάγανε. Πού έφτασε, ρε. Αυτό τώρα τι γίνεται. Μάλλον θα το βγάλουμε. Πάμε εδώ και θα βάλουμε και το άλλο το float, το feeder. Εδώ. Εδώ όμως θέλουμε. Κάτσε, εδώ έχουμε ένα 6 κιλό. Εδώ έχουμε ένα 18 κιλό. Εδώ έχουμε ένα 18 κιλό. Και εδώ έχουμε ένα 6 κιλό. Θα βγάλουμε αυτό και αυτό και αυτό για πάνω το κολλήσουμε εδώ. Θα βάλουμε τα 6 κιλά. Θα βάλουμε μια οχτάρα. Θα βάλουμε το signal. Θα βάλουμε δεν έχουμε άλλο, ωραία. Γιατί βαρύδι 25. Πάλα ένα τέτοιο. Θα βάλουμε ένα αού μας κυβερνάει. Βάλουμε το ούτε λίντερ χωράει. Γιατί όμως εγώ είχα τρία βαρύδια. Ένα, δύο. Κάτσε λίγο εδώ πέρα τι έχουμε. 25 κιλό. Εδώ ξέρεις τι. Όχι, το βαρύδι είναι νομίζω τέτοιο. Το βαρύδι είναι 45 που έχουμε. Πάμε ένα medium και πάμε εδώ με ένα τέτοιο. Και δεν έχει βάρος τώρα, είναι πολύ ελαφρύ. Oh yeah. Θέλει βαρύδιο. Να πάω να πάρω λες ένα τσακά τσακά. Όχι μόνο. Βγάλω το spinning. Να το δω μετά. Έχω ένα βαρύδιο εδώ, όχι. Κρίμα, θα ξανάρθω. Εδώ αυτό είπαμε δεν χωράει. Πάμε σε τέτοιο. Hook 2. Αραγκάς. Ωραία, το βάλαμε, πάμε ένα και πάμε λίγο να βάλουμε και τα βαθικά, είναι 1,5. Να τα βάλουμε. Βάλω το 2. Το ρίξουμε εδώ. Από πολύ πολύ αγγλικό. Ναι, οι Ουκρανοί. Και θέλουμε εκεί πέρα για το καλάθι άλλα 6 και 3, 7 κιλά. Κάτσε να φύγουμε από εδώ. Τώρα σας δείξω τι θα κάνουμε. Πάμε σε άλλο σημείο. Άλλο σημείο που λένε ότι πιάνει έτσι. Δεν το έχω πολύ δοκιμάσει. Εκείνο το σημείο. Και το 2 το καλάμι.
σχεδόν στη μέση μας πάντως. Λοιπόν, το επόμενο σημείο μας λέει ότι είναι εδώ. Εδώ, μάγκες. Λοιπόν, αυτό εδώ μας το λέει να το ρίξουμε κοντά σχετικά. Εδώ. Ωραίος. Εδώ θα βάλουμε... Όχι, είναι βαρύ. Όχι. Κάτσε λίγο. Α, εδώ έχουμε το τριάρι, ε. Πάμε σε ένα διάρι. Και θα βάλουμε... Αυτά τα νούτς είναι καλά, είναι βαριά τα καλάμια μας. Βάλουμε ρακιά. Θα ρίξουμε βούρου στο μπατσά. Στα 3 μέτρα μας τα άφησε. Αυτό έτσι όπως είναι. Ωραίος. Κουτί. Και εδώ τώρα, στο ένα, πάμε για κάρπ. Για να πας για κάρπ, θα αλλάξεις αυτό, θα βάλεις κάρπ 2, καλαμπόκι, και κάνεις και το σταυρό σου. Ίσως θέλει και τέρμα δυνάμη. Θα δούμε. Τον ακούσα πάντραχο, ε. Ο άλλος εκεί έβγαλε ένα 14. Wild carp, καλό. Πατράχι. Θέλω να βάλουμε κανένα τέτοιο εδώ. Wait, wait. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, άμα είναι, ας πούμε, να... Τότε, ναι, άντε, πάω κι εγώ να... Ναι, εδώ είπαμε να... Να πιάσουμε τίποτα. Θα ξανάρθω, Ζήκο. Θα ξανάρθεις. Μπα. Εγώ έχω καλύτερα σημεία. Πάμε στα δικά μου τα σημεία. Θα σας δείξω. Ζάρευε από τάρας. Οπα, όχι. Να δείτε που έχω πάει εγώ και έχω πιάσει και ωραία ψαράκια.
Αυτό είναι το κα... Όχι, αυτό είναι το μικρό. Εντάξει. Ραγκάς εδώ. Ραγκάς. Ωραία, και εσύ έλα μαζί μου. Να δεις πώς σας πάω τώρα. Ωπ, καλώς ο Λάμπρο. Πού είσαι, Κάπτεν? Τι λέει εδώ, λίγο χαλαρώνουμε, φίλε. Παίζουμε και Fishing Simulator. Λοιπόν, εδώ έχει μια καβάντζα. Καλή, είμαστε Ουκρανία. Παναγιά σου, εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Θα ρίξουμε τα μαθηκά, θα τα βάλουμε. Πάστα 1,5. Ωραίος. Ρίξε εκεί. Ρίξε πέτρα στην καρδιά. Εδώ. Εδώ θέλει λίγο. Α, εκεί ανάμεσα σαν λούφαρα. Πάμε και ένα τριάρι. Το καλό με το... Εδώ ίσως χρειαζόταν να βάλουμε και καλαμποκάκια, αλλά άστο ακόμα. Να δούμε πως πάει, γιατί λένε αυτό το δόρμα είναι πολύ καλό. Έσκιασε, πάτο. Πάτωσε. Καλά, καλή να χαραρώνουμε και λίγο από την ένταση. Συνέφιλος. Αν δεν έχεις ασχοληθεί, είναι πολύ ωραία, Λάμπρο. Σαν game. Βέβαια είναι και πολύ ωραία σαν game. Άμα έχεις και μουσικούλα, εγώ τώρα λόγω του YouTube δεν μπορώ να βάλω μουσική. Εμείς συνήθως το βράδυ καθόμαστε, βάζουμε καμιά ροκιά. Ροκιά, ξέρεις, 70s, 80s. Πάμε να δούμε λίγο εδώ τα ψάρια μας που έχουμε πιάσει. Α, αυτό μόνο θα μας δώσει, παιδιά, ένα 40 θα μας δώσει το ζάντε. Το ζάντερ θα μας σώσει. Πετούσες σήμερα, Λάμπρο? Οπα. Ωρε φίλε, πώς έτσι το ψάρι. Wild Carp, τι είναι αυτό? Sync University Paris PFP. Τι είναι αυτό, τι φάση? Κάτι έκανα, μάγκες. Μάλλον. Κάτι είναι αυτό. Όχι φίλε, είχα ένα θεματάκι με το PC μου. Ωχ, περαστικά. Κι όλα πάνε ρολόι, φυσιολογικό. Τι έχουμε τώρα, και εγώ θέλει το... τα Χριστούγεννα μπορείς και πάρω την κάρτα. Γραφικών, όλα καθάρισμα μέσα. Φαντός έχεις κι άλλο μηχάνημα, αλλά μπορώ, έτσι. Σημείωσε τα τραγούδια αυτά που παίζουν, δεν τα ακούω. Απλά αυτά δεν μας
Κόβει το YouTube, παιδιά, να ξέρετε. Είπες, έχουν κάτι, απλά εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Να πας για ψάρεμα τώρα για να ακούς τέτοια, φαντάζεσαι. Yeah, yeah, oh, oh. Δεν βλέπω να πιάνουν και είναι ζυγό ζυγό. Λοιπόν, άρα τα σημεία που είπαμε και πιάνουμε είναι εδώ. Εδώ δεν ξετρελάθηκα. Το άλλο το σημείο είχαμε πει ότι είναι εδώ, ε. Ναι, εδώ. Εδώ μέσα σίγουρα έχει. Εδώ δεν ξέρω αν έχει. Εδώ που είμαι εγώ να ρίξω ευθεία. Δηλαδή από εδώ που είμαι προβλήτα που βλέπουμε είναι εκεί προς τα εδώ. Ναι, από την άλλη προβλήτα. Δοκιμάσου λες. Φυσιολογικό να είναι το πάνω. Θα χτυπήσεις και μια καινούργια κάρτα τώρα. Τι είδατε τις πάπιες. Αν το βρήκα πέρα. Όχι, καλά είσαι εσύ. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το ρίξουμε για εδώ. Να δούμε τι γίνεται. Κάπου εδώ λέει, ναι. Τέσσερα μέτρα. Πά. Καλά, εγώ είδα κάτι να κινείται εκεί. Καλά εδώ που κάτι να κινείται, κουνήθηκες. Καρπάκι είναι. Το ρίξουμε προς τα εδώ, πιο μέσα. Εκεί είσαι, πω από τρίποντο έβαλες. Ποντάρα. Πάμε να δούμε λίγο εδώ με αυτό γιατί δεν μας πιάνει. Κάτσε λίγο να δω. Τι τραγούδι ήταν αυτό που έκανα πριν, ρε γαμάτα. Όχι. Τώρα πέσα να μην φωνάζει. Όχι. Αυτό που βαρούσε ήταν γονατάρα.
Όχι, καμπάιδες. Αυτό πρέπει να ήταν, ε. Βρήκα τα στρελάνα τώρα, το στόκ είναι. Ξυκλίκ. Ωραία, σου πάμε. Φύγει το ψάρι, ρε. Ωχ, μας πονάς, λάμπρο. Καλό βράδυ πάνω μου. Ευχαριστώ, φίλε. Είναι λίγο τούμπανο. Το πάρε πρόλαβες και πήρες το καινούργιο επεξεργαστία. Και να φανταστώ, θα πάρεις και κάρτα γραφικών τώρα. Φαίνεται αυτό τι είναι. Silver white. Δες μάτι που έχει, ρε. Τι χρωματισμός, ε. Δεν νομίζω ότι έχουν καλά φράγκια όμως. Δεν θα πάρεις με 380. Προβλέπετε, προβλέπε. Για το άλλα 3 κιλά θέλουμε, ε. Κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, μας κάνει. Για 3 κιλάκια, ρε, τι μας κάνει, τσάκαλος. Από level πού είμαστε, ε. Θέλουμε ακόμα. Και μετά έχει Πολωνία, ε. Το βάλουμε σε ένα μέτρο. Ναι, πολλοί το λένε αυτό, να φύγει η πρώτη φουλιά. Να φύγουν οι μπαχατέρες που λέμε. Πολύ ακριβή, ρε φίλε. Πόσο βγαίνει, 1200. Να μου πεις και 280 τόσο την πήρες. Όλοι τώρα τη 280 λάμπρο τις πουλάνε άρων φίλε, όπως προλάβει. Να ρωτήσω, είχε το PC.
Α, όχι, δεν μιλάμε για φθηνά. Είναι ακριβό αυτό. Αυτό που έχει ο Λάμπρος μπορεί να κάνει για 2,5-3 χιλιάρια. 2,5 κιλά. Τσακ, πας λίγο δεξιά. Ματάρα είναι αυτή η ρεφλα. Τρεις η ώρα φύγε, φίλε, αυτό το ψάρεμα τι είναι. Μπαίνεις, ψαρεύεις λίγο, τάκ, 5 η ώρα. Ναι, να ζητήσω το θείο μου λέει. Πάρε και είναι για μένα. Έλα ρε ψαράκι. Έλα ρε ψαράκι, μας κάνεις τέτοια. Καλά, ένα καλύτερο. Αποστολή. Παιδιά, το έζησα μέσα 24 ώρες και μου στήχησε 4 χιλιάρικα χοντρικά. Ναι, ναι. Με κάποια έξτρα LED string, ναι, και τα λοιπά. Παιδιά, εγώ δεν θα ξεχάσω το πρόβλημα που είχα. Δεν ξέρω τι έφταιγε. Και αρχίζω και συνειδητοποιώ τι έφταιγε. Τώρα. Είχα το παλιό το PC και έπαιζα explain και έκανα live stream και με κράσανε συνέχεια. Πανεκκινήσει τον υπολογιστή πάνω στο live, έτσι. Ξενέρωμα που να ξαναξεκινήσει και έτσι. Επί 8 μήνες είχα αυτό το πρόβλημα με το explain. Είχα σβήσει όλο το παιχνίδι, το ξανακατέβασα. Αλλά τι γινότανε. Με λέγανε τα παιδιά όλοι δε σε δημοκρασίες. Κοιτούσα δημοκρασίες κομπλέ. Και έκανα τα τεστ κομπλέ. Όλα κομπλέ. Και μου το έκανε αυτό μόνο σε explain. Σε κανένα άλλο παιχνίδι. Έρε φίλε, είχα μουρλαθεί. Και τελικά πότε άρχισα να συνειδητοποιώ, γιατί μου το έκανε και με αυτόν τον υπολογιστή. Πρέπει να ήταν το καλώδιο επικοινωνίας ανάμεσα του σκληρού δίσκου και της μητρικής. Κορώνες. Κάτσε λίγο. Έρχομαι. Thank you.
Τι είπα, δεν πιάσαμε. Γεια σου ρε Crimson. Κάτσε λίγο παιδιά. Οπτια. Δεν χτύπησε κανένα καμπανάκι, ε. Το σατανά ρε, πήγε να μ' αφήγει αυτός. Επιτέλους ρε Αποστόλη, τα βάλες. Καρπάκι πρέπει να είναι αυτό. Grass carp. Οπα, πήραμε και ένα token, angel token. Κάτσε λίγο, πήραμε και φράγκα. Καλό αυτό. Ναι, πήραμε και ένα τέτοιο πόντο. Και όλο αυτό από το quest, έτσι. Εδώ έχουμε golden crucian. Να δω που έχετε και ψαράκια. Αυτό το έκανα, λες, κάτσε λίγο ρε φίλε, να το πάρουμε αυτό. Να δοκιμάσουμε, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Τα ζάνταν. Έχουμε δύο, πόσα. Τρία ψαράκια. Ναι φίλε, τι θες, simulator. Παιχνίδι, κοίταξε φίλε, πολλά παιχνίδια υπάρχουν πολλά. Ένα ωραίο, πολύ ωραίο παιχνίδι είναι το Transport Fever, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ένα άλλο παιχνίδι, κάτσε λίγο να δείξω κανένα δύο πράγματα εδώ και θα σε βάλω στη λίστα για να σε δείξω. Παιχνιδάκια, έχει πάρα πολλά παιχνιδάκια, άμα θες να κολλήσεις, χρόνο να έχεις. Πού είναι η βάρκα? Ναι, κανονικά ναι, θα πρέπει να έχει. Ρίξαμε και άγκυρα. Το spinning. Ωραίος. Εδώ είναι παιδιά που ήμασταν πριν, έτσι. Μας ζητάει να βρούμε δύο ζάντεν. Για να δούμε. Όχι δύο, τρία. Τρία το 2,5 κιλό. Δεν βρεζάντε.
Αν και νομίζω τα ζάντερ, παιδιά, πιάνουν τη νύχτα. Ταχύτητα, κάτσε, 35 ρε. Όπο, δέστα ρε φίλε, εδώ μπροστά μου είναι. Λες να πιέσαμε τον πρώτο μπαμ, μικρό είναι αυτό. Μικρό είναι αυτό. Τότε κιλό μπορεί να είναι. Πέρκα, α, μεγάλη πέρκα. Τι να σε κάνω σε ένα κούκλα μου. Πάλι πέρκια είναι. Ω, καλός φλαράκι μου. Έχει υπομονή μέχρι την αυγή το R320 από κάποια εταιρεία που για την ιστορία ακούστηκε πως θα βγάλει. Ναι. Και εγώ το έχω ακούσει αυτό. Το θέμα είναι πότε. Γιουργάρα λέγει φλούς Large Perka. Θα μας πεθάνει στην Perka. Θα μας λιώσει στην Perka. Πολύ Perka. Τώρα ρε αυτός ο σατανάς ρε. Ναι, ναι, Γιωργάρα, τι έκανες, είχες κανένα live. Ωραία φίλε, θα μας γιώσει την Perka την μέρα. Μόνο για νύχτα είναι για ζάντια. Μόνο για νύχτα το πω. Ωραίος, μπράβο Γιώργο. Την υγεία σου πως είσαι. Έβαλες γυαλί. Ω, νάτα, νάτα, αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Λοιπόν. Πάμε παιδιά εδώ στη βάση μας. Πάμε να τα πουλήσουμε κι αυτά. Εδώ είσαι. Έλεγα να κάνω Κάτρινε Κρόπς αύριο. Θα δω όμως Γιουργάρα. Θα δω φίλος. 100 πήραμε. Βλέπετε παιδιά μας είσαι το Ζέντεν. 42 φράγκα. Τα άλλα δεν πιάσανε μία. Αυτά τα Silver Carp. Πολύ λίγα λεφτά ρε. Τα καρπάκια αυτά, καλούτσικα φράγκια. Τα ζάντεν είναι. Λοιπόν, έχουμε πάει 8.45 έτσι. Λοιπόν, κάτσε να σας δείξω και ένα παιχνιδάκι. Λοιπόν, φίλος, Transport Fever 1.
Τεχνιδάρα. Από Fishing, Fishing Planet, Russia Fishing, The Fisher Online, αυτό που παίζω τώρα. The Frostbank, παιχνιδάρα. City Skyliner, παιχνιδάρα. Snow Runner, παιχνιδάρα. Όμψη, παιχνιδάρα. Παιχνίδι με αστικά λεωφορεία. Πολύ simulator, ανίσχυη τιμονιέρα. The Rye Valley, πολύ ωραίο παιχνίδι, το κάνει ένα σέρβος με τρένα, πολύ simulator. Το τρόπος παιχνιδιού είναι πολύ simulator. Ποιο άλλο, εντάξει, Eurotrack και αυτά τα ξέρει. Snow Runner, πολύ καλό παιχνίδι. Πού είναι? Ναι, εδώ τι έχω. Το Ground Bet, πολύ καλό παιχνιδάκι αυτό. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την ταινία Αγάπη μου στηρίξουν τα παιδιά, είναι τέτοια φάση και είναι και multiplayer. Πολύ καλό. No One Sky και αυτό καλό. Το Frostbank όμως είναι Frostbank. Transport Fever είναι παιχνίδια που κολλάς άσχημα. Αλλά άμα θες simulator θα πας πιο simulator παιχνίδι από το όμψη, πιστεύω δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να έχεις τη μουνιέρα για να το ευχαριστηθείς. Τα ψαρέματα είναι πολύ κόλλημα. Αυτά. Να δούμε. Λοιπόν, παιδάκια, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα παιδιά που με έκαναν παρέα. Νυχτερινό live σήμερα, με τα μεσονύχτια. Να είστε καλά, ελπίζω να σας άρεσε το παιχνιδάκι, είναι καλό, δοκιμάστε το. Γενικά τα fishing παιχνίδια είναι ωραία για παρέα, για μουσικούλες, να βάζεις τις ροκές, να πούμε, ή και τέτοιες μουσικούλες είναι ωραία, με παρέα να ψαρεύεις. Αυτά από μένα, σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα sub στο κανάλι, βρείτε με σε Facebook, Instagram, τα γνωστά παιδιά τα ξέρετε. Σε ρίξτε το κανάλι όσο μπορείτε και αφήστε σχόλια, βοηθάνε πάρα πολύ. Να είστε καλά, αύριο αν μπορέσω Πέμπτη, μάλλον θα κάνω live, θα δούμε. Κάτι παίζει με το Catherine Crops, αυτό που είναι με το farming, ετοιμάζεται να βγει η release, ενώ τόσο καιρό ήταν pro-release game. Έτσι, να είστε καλά παιδιά, καλό βράδυ από μένα. Bye.